φυσιολογικά θα πάμε σε αυξήσεις μισθών, τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό, όσο και σε ανειδίκευτο προσωπικό. Μια που μιλάμε για την εργασία και τους νέους, να ρωτήσουμε για το θέμα του κατώτατου μισθού, μια που είμαστε ελάχιστους μήνες πριν την εφαρμογή του 2%, δηλαδή το οποίο θα ισχύσει από το Γενάρη του 2022. Θέλω να σας ρωτήσω, δεδομένης και της ανάπτυξης που ανακοινώθηκε 16,2% για το δεύτερο τρίμηνο και για το τρίτο τρίμηνο, περιμένουμε πολύ σημαντική αύξηση του ΑΕΠ. Προεξοφλείται δηλαδή και από την πορεία του τουρισμού. Θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, κάτι καλύτερο σε αυτό το πεδίο? Να θυμίσω κάποια δεδομένα που μερικές φορές δεν τα θυμόμαστε. Ο κατώτατος μισθός, ο καινούριος, καθιερώθηκε παραμονές εκλογών το 19, με μια σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη φάση. Ακόμη δεν έχουμε γυρίσει στο ΑΕΠ του 19. Υπολογίζουμε ότι θα γυρίσουμε στο ΑΕΠ του 19 κάποια στιγμή μέσα στο 22. Εμείς βάλαμε αυτό το 2% εν όψη της αναπτυξιακής δυναμικής, που βλέπαμε ότι θα έχει οικονομία. Όντως η δυναμική ήταν μεγαλύτερη από αυτή που περιμένουμε, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που να είναι σε ευαίσθητη φάση. Και επειδή ο κατώτατος μισθός δεν το πληρώνει το κράτος, τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Στον δημόσιο δεν υπάρχει κατώτατος μισθός. Όλοι μπαίνουν με κάτι παραπάνω από το κατώτατο μισθό και είναι και λίγοι αυτοί που μπαίνουν έτσι. Συνεπώς, το βασικό πρόβλημα είναι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές προσλαμβάνουμε κατά το μισθό. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε και να τους δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος σε αυτή την ευαίσθητη φάση που ακόμη δεν έχουν σηκωθεί όρθιες από την πανδημία. Θα έρθει η ώρα, η γνώμη μου είναι ότι ήδη υπάρχει πίεση ανωδική στους μισθούς από ελλείψεις που παρατηρούνται και νομίζω ότι φυσιολογικά θα πάμε σε αυξήσεις μισθών, τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό, όσο και σε ανειδίκευτο προσωπικό. Έτσι όπως βλέπω την αγορά εργασίας, θα πάμε και σε γρηγορότερη της αναμενόμενης μείωσης της ανεργίας, κατά τη γνώμη μου.